μια ξεχωριστή πρωτοβουλία της εκπαιδευτικής κοινότητας του 10ου ΓΕΛ Ηρακλείου, όπου μαθητές και εκπαιδευτικοί μετέβησαν σε μια περιοχή στην Κατάνια στην Ιταλία, προκειμένου να συμμετέχουν σε ένα πρόγραμμα, να λάβουν μέρος στις εργασίες ενός προγράμματος, εργασίες οι οποίες αφορούσαν από τη μία την προστασία του περιβάλλοντος, πόσα μηνύματα προκύπτουν και πόσο επίκαιρο είναι αυτό το θέμα, και από την άλλη την πράσινη μετάβαση, καθώς βέβαια οι μαθητές με τους εκπαιδευτικούς εστίασαν και στο ρόλο που μπορεί να έχουν σε αυτή τη μετάβαση τα μαθητικά συμβούλια. Πάμε στην κυρία Ξένια Περακάκη, φιλόλογος, εκπαιδευτικός του 10ου ΓΕΛ Ηρακλείου, να την καλησπερίσω και να την ευχαριστήσω θερμά. Καλησπέρα σας, καλησπέρα, και εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Από τις 5 έως και τις 11 Φεβρουαρίου, σωστά? Ναι, ναι. Όλη την προηγούμενη εβδομάδα ήμασταν μια ομάδα 2 εκπαιδευτικών, ναι, εγώ και μια συναδέλφισσα και 4 μαθητές μας, ένας μαθητής και 3 μαθήτρες δηλαδή, στην Κατάνια στη Σικελία. Για το πρόγραμμα. Για πείτε μας λίγο τα βασικά συμπεράσματα τα οποία προέκυψαν μέσα από τις επαφές που πραγματοποιήσατε με μέλη εκπαιδευτικών κοινοτήτων από όλη την Ευρώπη. Ναι, το πρόγραμμά μας είναι ένα Erasmus Plus, ονομάζεται Everyone is Someone και εστιάζει στο ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι μαθητές και στο σχολείο τους, αλλά και στην ευρύτερη κοινότητα, με πρωτοβουλίες που μπορούν να λάβουν. Κάθε χώρα έχει αναλάβει, έχει σκεφτεί τέλος πάντων κάποιες δράσεις στις οποίες μπορεί να εστιάσει ένα μαθητικό, μια μαθητική κοινότητα. Για παράδειγμα, όταν είχαν έρθει τον Νοέμβριο που τους είχαμε φιλοξενήσει εδώ, είχαμε περισσότερο εστιάσει στο ζήτημα του εθελοντισμού και της αλληλεγγύης. Τώρα στην Κατάνια το ζήτημα ήταν περισσότερο σε σχέση με ήταν η ευαισθητοποίηση για το περιβάλλον, η πράσινη μετάβαση. Και εκεί πέρα μπορέσαμε να δούμε και αυτά που κάνουν οι συνάδελφοι και οι μαθητές τους στο σχολείο τους. Δηλαδή με δράσεις ανακύκλωσης, με καθαρισμό, με δενδροφυτεύσεις, τέτοια πράγματα. Και το εντυπωσιακό είναι ότι όλα αυτά τα αναλαμβάνει εκεί πέρα το μαθητικό συμβούλιο, η μαθητική κοινότητα δηλαδή. Οπότε αυτό θεωρώ ότι είναι έτσι ένα καλό παράδειγμα, μια καλή πρακτική για όλα τα σχολεία. Οι μαθητές μας συμφώνησαν σε αυτό και στο δικό μας σχολείο βέβαια υπάρχει η περιβαλλοντική ομάδα που δραστηριοποιείται προς αυτή την κατεύθυνση, κυρίως της ανακύκλωσης. Τα προηγούμενα χρόνια είχαν κάνει αρκετές δράσεις για την προστασία του νερού, του σιδηροβιότοπους κτλ. Ειδικά στο σχολείο έχουν τοποθετήσει και κάδους ανακύκλωσης και για συλλογή πλαστικών κτλ. Που είναι πολύ σημαντικό, νομίζω, για το περιβάλλον, να δραστηριοποιούνται έτσι και κυρίως να ευαισθητοποιούνται, να ευαισθητοποιείται ολόκληρη η μαθητική κοινότητα τελικά για τέτοιες δράσεις. Είναι κάτι το οποίο αναζητάει η εκπαιδευτική κοινότητα, η μαθητική κοινότητα, οι μαθητές σας ζητούν αυτή την επαφή με το περιβάλλον, με τα προβλήματα τα οποία προκύπτουν, με τις προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας για το επόμενο διάστημα, αναζητούν λύσεις. Ναι, είναι αρκετοί μαθητές που ευαισθητοποιούνται πάνω σε αυτό. Μπορεί να μην είναι όλοι, αλλά ο στόχος έτσι κι αλλιώς είναι να ευαισθητοποιήσουμε όσο το δυνατό περισσότερους. Και η περιβαλλοντική ομάδα στο σχολείο μας, αλλά και στα άλλα σχολεία με τα οποία ήρθαμε σε επαφή. Νομίζω ότι έχουν κάποιους πυρήνες οι οποίοι δουλεύουν προς αυτή την κατεύθυνση. Και νομίζουμε ότι αυτό είναι τέλος πάντων ένα ευίωνο σημάδι για το μέλλον. Μάλιστα. Θα υπάρξουν, είμαι σίγουρος, και το επόμενο διάστημα παρόμοιες δράσεις και θέλω κλείνοντας να σας ρωτήσω το εξής: πόσο σημαντική είναι αυτή η τάση εξωστρέφειας η οποία έχει εισέλθει σε πολλά σχολεία της Κρήτης, με φόντο βέβαια και αυτά τα προγράμματα Erasmus τα οποία έχουν μπει στη ζωή των μαθητών? Είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό και αυτά τα προγράμματα, γιατί πέρα από το, εντάξει, το κάθε ένα Erasmus έχει κάποιους στόχους δικούς του και κάποιες δράσεις που πρέπει να γίνουν,
αλλά και μόνο το γεγονός ότι οι μαθητές ταξιδεύουν σε άλλες χώρες, μένουν σε οικογένειες, άρα βρίσκονται στο... Δεν πάνε ως τουρίστες, μένουν σε οικογένειες στην άλλη χώρα και έρχονται σε επαφή με παιδιά από τόσες διαφορετικές κουλτούρες, αντιλήψεις πολλές φορές, τρόπο ζωής. Είναι πραγματικά πολύ σημαντικό, γιατί νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο γίνονται πολίτες του κόσμου. Αυτό είναι το ζητούμενο, να γίνουν πολίτες της Ευρώπης, πολίτες του κόσμου. Ο κόσμος δεν είναι πια η πόλη μας, η γειτονιά μας, το νησί μας. Ο κόσμος είναι πολύ ευρύτερος, είναι ανοιχτός για αυτά τα παιδιά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν να τον δουν αυτόν τον κόσμο, να δουν τις ευκαιρίες που τους δίνονται και που θα τους δοθούν, να νιώσουν οικεία και σε ένα διαφορετικό περιβάλλον, να νιώσουν ότι δεν είναι ξένοι. Τα παιδιά μας, ας πούμε, στη Σικελία επέμεναν σε αυτό ότι νιώθουμε ότι είμαστε στο σπίτι μας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πολύ, κυρία Πεδακάκη. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Σας ευχαριστώ θερμά.